Ο κύριος Γιώργος Μπουλβασάκος, πνευμονολόγος, διευθυντής πνευμονολογικής κλινικής του Ευαγγελισμού, είχε την καλοσύνη να είναι κοντά μας. Καλή σας μέρα, κύριε Μπουλβασάκο. Ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα, κυρία Μαυρογάνη. Και η κυρία Ψαλτοπούλου, παθολόγος, καθηγήτρια επιδημιολογίας και προληπτικής ιατρικής στην Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ. Καλημέρα, κυρία Ψαλτοπούλου. Καλημέρα σας, καλή Κυριακή. Καλή Κυριακή να έχετε κι εσείς. Λοιπόν, είμαστε μέσα προς τέλη, πάμε σιγά σιγά Οκτώβρη. Κύριε Μπουλβασάκο, ας ξεκινήσουμε με εσάς. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, επειδή είστε και στον Ευαγγελισμό και έρχεστε καθημερινά σε επαφή με την πραγματικότητα, πώς είναι η κατάσταση σήμερα? Κοιτάξτε, στην Αττική και στον Ευαγγελισμό ειδικότερα θα έλεγα, η κατάσταση είναι προς το παρόν διαχειρίσιμη. Mm-hmm. Φυσικά βλέπουμε όμως τα σημάδια, τα οποία άλλωστε τα βλέπουμε ήδη να εκδηλώνονται και στη Βόρειο Ελλάδα. Μιλάω για την αύξηση των νοσηλιών, μιλάω για την πίεση πλέον στο σύστημα υγείας, η οποία περιμένουμε να έρθει και σε εμάς. Γιατί είναι ένα είναι το σίγουρο, και αυτό μας είχε προειδοποιήσει το Ευρωπαϊκό Κέντρο Λοιμόξεων, μας είχε προειδοποιήσει από το καλοκαίρι ότι εκεί που θα έχουμε, δεν θα τηρούνται τα μέτρα και θα έχουμε χαμηλά επίπεδα εμβολιαστικής κάλυψης, θα έχουμε αύξηση των κρουσμάτων. Mm-hmm. Κατά συνέπεια, αυτό το βιώνουμε σήμερα στη Βόρεια Ελλάδα, θα το βιώσουμε πιστεύω το επόμενο διάστημα και στο Λεκανοπέδιο. Συμφωνείτε και εσείς, κυρία Ψαλτοπούλου, η εικόνα για το χειμώνα, για τους επόμενους μήνες που έχετε είναι τέτοια, θα είναι δύσκολος ο χειμώνας? Η εικόνα είναι σταδιακής επιδείνωσης της πανδημίας. Πρώτον, με τα λίμματα τα οποία βλέπουμε σε όλες τις μεγάλες πόλεις της χώρας μας να έχουν αυξητική τάση. Mm-hmm. Και το δεύτερο είναι και τα νέα κρούσματα και το νοσοκομεία με τους διασωληνωμένους και κυρίως βλέπετε και τους θανάτους ξεπερνούν πολλές μέρες της εβδομάδας τους 40, ότι συνθέτουν ένα αρνητικό δεδομένο. Βεβαίως από τον Αύγουστο είχαμε ξεκινήσει με τα 3.000 κρούσματα. Όμως τώρα μπαίνουμε στην καρδιά του φθινοπόρου και του χειμώνα στην ουσία, με αποτέλεσμα να προβλέπουμε λόγω και της μεγαλύτερης χρήσης εσωτερικών χώρων και πιθανού συνωστισμού μια μεγαλύτερη επιδείνωση. Αυτό είναι σε αντιδιαστολή με τη Μελβούρνη που δείξατε εικόνες, αλλά εκεί πηγαίνουν προς το καλοκαίρι. Επομένως, αυτή τη στιγμή και για εμάς και για την Ευρώπη τα αρνητικά είναι μπροστά μας και γι' αυτό θα πρέπει να προσέξουμε σε πολλαπλά επίπεδα και στον εμβολιασμό, αλλά και στην τήρηση των μέτρων με τις μάσκες, αποφυγή συνωστισμού και επίσης τη χρήση των rapid και των self-test όπως μας έχουν συσταθεί. Να δούμε λίγο το ζήτημα των θυμάτων. Χθες, κυρία Ψαλτοπούλου, ήταν 43 οι νεκροί. Κάθε μέρα βλέπουμε ότι υπάρχει μια προοδευτική αύξηση αυτού του τραγικού αριθμού. 353 οι διασωληνωμένοι και πάνω από 3.000 τα κρούσματα. Θα συνεχιστεί αυτό το μοτίβο και θα έχουμε αύξηση και στον αριθμό των θυμάτων, θα είναι περισσότερα τα θύματα? Κοιτάξτε, ο κορονοϊός δυστυχώς δεν μας δίνει μεγάλες προβλεπτικές δυνατότητες. Δηλαδή, αυτά που γνωρίζουμε είναι σε μία ή δύο εβδομάδες από τώρα. Από την άποψη ότι βλέπουμε και τα λίμματα ότι θα υπάρξει σίγουρα αυξητική τάση. Είναι μέσα σε όλη αυτή τη δραματική κατάσταση θετικό ότι υπάρχει τόσο μεγάλος εμβολιασμός, έτσι ώστε οι νεκροί δεν αυξάνονται στα επίπεδα των 80 που ήμασταν, θυμάστε, πριν μερικούς μήνες βλέπαμε σε τέτοιους αριθμούς νέων κρουσμάτων. Όμως φανταστείτε πόσο πολύ καλύτερα θα ήμασταν όταν βλέπουμε τώρα 90% των διασωληνωμένων δεν είναι εμβολιασμένοι, αν όλοι μας ήμασταν εμβολιασμένοι, ότι θα μένανε, ας πούμε, γύρω στα 30-40 διασωληνωμένοι και αντίστοιχα οι θάνατοι θα ήταν πολύ λιγότεροι. Κύριε Μπουλβασάκο, έχουμε μπροστά μας τις παρελάσεις με μια Βόρεια Ελλάδα αρκετά πιεσμένη. Βλέπω τα χθεσινά στοιχεία ασφυξία στα νοσοκομεία και στο Παπα-Νικολάου και σε άλλα. Και μάλιστα μου κάνει εντύπωση στο Παπα-Νικολάου, το διευθυντή της ΜΕΘ, που έλεγε ότι μια 60χρονη αρνείται πάλι να διασωληνωθεί. Και θα ήθελα να μας πείτε ποιες είναι οι ανησυχίες σας. Ποιες είναι οι ανησυχίες σας για τις επόμενες μέρες? Κοιτάξτε, είχα την άποψη εδώ και πολλές μέρες ότι στις περιοχές ιδιαίτερα που είναι στο κόκκινο δεν θα έπρεπε να γίνουν οι παρελάσεις. Mm-hmm. Είναι αυτό που λέμε, ότι εκεί δημιουργούνται συνθήκες συνωστισμού και κατά συνέπεια αύξηση της μεταδοτικότητας του ιού και αυξημένα κρούσματα. Χαίρομαι, θα σας πω κάτι. Παρότι είδα κάποιες παλινοδίες κυβερνητικές με την έννοια ότι είδα άλλα να αποφασίζει η περιφέρεια και άλλα να αποφασίζει το Υπουργείο Εσωτερικών, θα έλεγα ότι χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί οι περιοχές, κάποιες περιφερειακές ενότητες παίρνουν την πρωτοβουλία λόγω του αυξημένου υλικού φορτίου και να μην κάνουν. Θες και μία δεύτερη, κύριε Μπουλβασάκο, να το πούμε, και η Πιερία, δεύτερη περιφέρεια, αποφάσισε να απόσχει.
πιστεύω ότι πραγματικά όσες λιγότερες παρελάσεις θα γίνουν, τόσο λιγότερα δυνητικά θύματα θα θρηνήσουμε. Το θεωρώ αρκετά σημαντικό και θα έλεγα ότι πραγματικά δεν έχει αλλάξει τίποτα στην επιστημονική άποψη που λέμε ότι οι συνωστισμοί δημιουργούν συνθήκες κατάλληλες για τη μετάδοση του ιού. Άρα θα πρέπει να τις αποφύγουμε και θα έλεγα και αυτό που είπε και η συνομιλητρία μου, ότι θα πρέπει να αυξήσουμε, η κυρία Ψαλτοπούλου, ότι θα πρέπει να αυξήσουμε και το επίπεδο των εμβολιασμών, γιατί αυτό είναι το καθοριστικό σημείο. Και αυτό πιστεύω ότι δεν πρέπει να σημάνουμε τη λήξη τις προσπάθειες που κάνουμε για να πείσουμε τους συμπολίτες μας. Και θα έλεγα ακόμα και λίγο παραπάνω να το πάω, ότι ίσως θα πρέπει να σκεφτούμε ξανά την επέκταση της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού και σε άλλες πληθυσμιακές ομάδες. Το αποκλεί αυτό, κύριε Μπουλμπασάκο, η κυβέρνηση. Και ο κύριος Γεωργιάδης, που ήταν χθες καλεσμένος μας εδώ, είπε ότι θέμα υποχρεωτικότητας στην παρούσα φάση δεν τίθεται επουδενή. Κοιτάξτε, η απώλεια κάθε ανθρώπινη ζωή είναι τόσο ιερή που πραγματικά μας αναγκάζει όλους να ξανασκεφτούμε πολλά πράγματα. Θα έλεγα να το ξανασκεφτούν. Μάλιστα. Κυρία Ψαλτοπούλου, στο ζήτημα του εμβολιασμού και μετά θα ανοίξουμε παράθυρο και στον κόσμο, να δούμε τι γίνεται και σε χώρες της Ευρώπης και πόσο δυστυχώς άσχημη είναι και εκεί η κατάσταση. Ένα ερώτημα λοιπόν σε σχέση με τον εμβολιασμό, κυρία Ψαλτοπούλου. Ανοίγει για την τρίτη δόση. Και τις προηγούμενες μέρες ο κύριος Θεμιστοκλέος είπε και για τους κάτω των 50. Να το εξηγήσουμε λίγο. Σωστά. Αυτό. Όσοι έχουμε εμβολιαστεί και έχουν περάσει, για παράδειγμα, 6 μήνες από τους προηγούμενους εμβολιασμούς, θα μπορούμε να μπούμε εύκολα στην πλατφόρμα και να κλείσουμε τον booster. Booster λέγεται ή δηλαδή ένα τρίτο εμβολιασμό. Άρα, κύριε Ψαλτοπούλου, κρίνει ο καθένας από μόνος του όταν συμπληρώσει το εξάμηνο. Εγώ εμβολιάστηκα Μάιο και Ιούνιο τη δεύτερη δόση. Μετά τον Ιούνιο, όταν συμπληρώσω το εξάμηνο, κάνω μόνη μου την ενέργεια, έτσι θα κινηθεί ο καθένας. Κοιτάξτε, η τρίτη δόση μεν δεν είναι υποχρεωτική, αλλά αυτό που είδαμε από πληθυσμιακά παράδειγματα όπως το Ισραήλ είναι ότι πολλοί κόσμος, ειδικά συγκεκριμένες ηλικίες ή συγκεκριμένα άτομα με ορισμένα χαρακτηριστικά, είχαν ρίξει πάρα πολύ τα αντισώματα τους μετά από 6 μήνες και ήταν σαν να είναι πρώην εμβολιασμένοι. Δηλαδή πλέον δεν είχαν εύκολα αυτή την προστασία του εμβολιασμού. Δεν χρειάζεται επομένως κάποιος υποχρεωτικά να κάνει τα αντισώματά του για να καταλάβει αν θα κάνει την τρίτη δόση. Μπορεί να πάει να εμβολιαστεί. Οι ανεπιθύμητες ενέργειες που μπορεί να σκεφτεί είναι το πολύ ανάλογες με αυτές που ένιωσε την πρώτη και δεύτερη δόση. Δηλαδή ελάχιστες και εύκολα περνάνε περίπου σε μία μέρα από τον εμβολιασμό. Υπάρχει μία ολόκληρη συζήτηση όσον αφορά το Johnson & Johnson, το οποίο ίσως έτσι κι αλλιώς, όπως είπε ο Dr. Fauci στην Αμερική χθες, μπορεί να έπρεπε να έχει γίνει και από την αρχή δεύτερη δόση. Επομένως, η Επιτροπή Εμβολιασμών θα αποφασίσει και για την επόμενη δόση του Johnson & Johnson. Και υπάρχει και όλη αυτή η σκέψη για το mix and match, δηλαδή ό,τι εμβόλιο κάναμε πρώτη και δεύτερη δόση είναι πολύ θετικό, δεν έχει μεγάλη διαφορά σε αποτελεσματικότητα και μπορούμε να κάνουμε είτε το ίδιο είτε διαφορετικό σε ως τρίτη δόση. Ελάτε να πάμε στην Βρετανία να συναντήσουμε την κυρία Κική Σονίδου. Μας έχει βοηθήσει πάρα πολλές φορές στις συζητήσεις μας. Διευθύντρια Εμβολιαστικού Προγράμματος στο Δυτικό Λονδίνο και πρόεδρος Ελληνικού Ιατρικού Συλλόγου στο Ηνωμένο Βασίλειο. Κυρία Σονίδου, καλημέρα. Τι κάνετε? Καλημέρα σε όλους σας. Ευχαριστώ πολύ που είμαι μαζί σας. Και εμείς. Και ο κύριος Αθανάσιος Κρουστάλης από το Βέλγιο είναι διευθυντής παθολογικής στο νοσοκομείο Αγία Τερέζα στην πόλη Μπαστόν του Βελγίου. Καλημέρα και σε εσάς, κύριε Κρουστάλη. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα. Για να δούμε τι γίνεται λίγο στο Βέλγιο. Διαβάζω, έκρηξη κρουσμάτων και εισαγωγών. Για πόσα κρούσματα μιλάμε, κύριε Κρουστάλη, πόσες εισαγωγές και πώς εξηγείτε τώρα αυτό? Κοιτάξτε να δείτε. Καταρχήν να ξεκινήσουμε από το γεγονός ότι στο Βέλγιο έχει ξεκινήσει ήδη ο χειμώνας. Ναι. Έτσι. Είναι κάτι το οποίο είναι απόλυτα αναμενόμενο. Είμαστε γύρω στις 6 με 7 χιλιάδες τα κρούσματα ημερησίως. Έχουμε μια αύξηση της τάξης του 55-60% σε σχέση με τις προηγούμενες εβδομάδες. Και αυτό αφορά σχεδόν κατά αποκλειστικότητα είτε τις λεγόμενες breakthrough λοιμώξεις εκείνων οι οποίοι έχουν ήδη εμβολιαστεί από τον Ιανουάριο και Φεβρουάριο, είτε της ανεμβολίας τους κατά τα 2/3. Τι ποσοστό εμβολιασμού έχετε, κύριε Κρουστάλη? Κοιτάξτε, το Βέλγιο είναι ένα ομοσπονδιακό κράτος το οποίο έχει τρεις περιφέρειες οι οποίες διοικούνται διαφορετικά. Μάλιστα. Η περιοχή της Βαλλονίας, στην οποία βρίσκομαι και εγώ, το ποσοστό εμβολιασμού είναι γύρω στο 85%, το οποίο για το Βέλγιο θεωρείται χαμηλό. Ναι. Η Φλάνδρα είναι πάνω από το 90%.
και οι Βρυξέλλες, η περιοχή των Βρυξελών έχει το μικρότερο ποσοστό, είναι γύρω στο 70%. Τι λέτε? Που είναι όμως και ναι, το πιο, ας το πούμε, πολυεθνικό έτσι, κομμάτι σωστό, μέσα σε μια πολυεθνική χώρα. Ακριβώς, είναι το κέντρο των Βρυξέλλων, των, βέβαια, της σωστά, Ευρωπαϊκής σωστά, Επιτροπής και όχι μόνο. Και με αυτά ακριβώς, τα ποσοστά εμβολιασμού, οι απώλειες πόσες είναι ημερησίως? Κοιτάξτε να δείτε, το να μιλήσουμε για αριθμούς απώλειες σε σχέση μιας χώρας με μία άλλη είναι λιγάκι επικίνδυνο, mm-hmm, γιατί υπάρχουν δεδομένα τα οποία θα πρέπει να αναλύουμε κάθε φορά. Άλλο σύστημα υγείας, αλλά έχετε δίκιο. Δίκιο. Ακριβώς. Επίσης, θα ήθελα να σας πω το εξής, ότι εδώ τα κρεβάτια της εντατικής είναι πολύ περισσότερα. Και είναι πολύ περισσότερα γιατί το σύστημα του Βελγίου έχει ως αποτέλεσμα ένας ασθενής να μπορεί να πάει στην εντατική σε μια κλινική κατάσταση πολύ πιο ήπια από ό,τι ενδεχομένως στην εντατική της Ελλάδας. Να μην φτάσει στα άκρα δηλαδή. Ακριβώς, ναι. Άρα θα ήταν λοιπόν και λίγο άτοπο ακόμα και τα κρεβάτια και τους ασθενείς που πηγαίνουν στην εντατική να μπούμε σε διαδικασία να συγκρίνουμε. Άλλος κόσμος. Είναι μονάδες αυξημένης φροντίδας προφανώς, αντιλαμβάνομαι. Ναι. Για μας και τα ελληνικά δεδομένα. Ακριβώς. Είναι αυτό που λέμε ως ΜΑΤ. Ναι. Μάλιστα. Για να πάμε λίγο και στη Βρετανία. Εκεί τώρα έχετε περάσει, κύριε Σονίδη, από διάφορες φάσεις. Βλέπουμε ότι πάλι τα κρούσματα δυστυχώς είναι πάρα πολλά και υπάρχει σκέψη για επαναφορά της υποχρεωτικής μάσκας. Από γνωστούς που έχουμε στην Αγγλία μας μετέφεραν ότι η κατάσταση είναι σαν να μην υπάρχει κορονοϊός. Το επιβεβαιώνετε? Δυστυχώς, ναι, το μεγαλύτερο λάθος είναι ότι ο κόσμος αφαίρεσε τις μάσκες και γίνεται μια μάχη καθημερινά στο να πείσουμε τον κόσμο να φοράει μάσκες. Βέβαια, έλεγε η κυβέρνηση, όταν μπαίνετε στα μέσα μαζικής μεταφοράς, όταν είστε σε μεγάλα πολυκαταστήματα, να φοράτε μάσκα ή σε χώρους που υπάρχει συνωστισμός. Δεν το τηρεί κανένας. Και είναι εξοργιστικό. Βέβαια, προχθές φτάσαμε τα 52.000 θετικά κρούσματα. Αυτά τα νούμερα τα βλέπαμε μήνες πριν. Χτες πέσαμε στα 44.985. Η θάνατη είναι ελεγχόμενη από 135 που είχαμε χτες μέχρι 185. Φτάσαμε και 220. Βέβαια, όπως είπε ο συμφοιτητής μου, ο κ. Κουστάλης, ήταν συμφοιτητής του Πανεπιστήμιου. Κοίταξε σύμπτωση τώρα. Από το δεύτερο τώρα. Απίστευτο. Την καλύτερη. Είμαστε φίλοι 25 χρόνια. Τι λέτε τώρα. Ναι, πώς έτυχε. Πώς έτυχε, αυτό μου είπε χθες. Ωραίο, ωραία σύμπτωση. Παράθυρο στον κόσμο. Παράθυρο στον κόσμο, έτσι όπως το λέτε. Δυστυχώς, ναι, όπως είπε λοιπόν, υπάρχουν διαφορές πληθυσμιακές. Άλλο 7.000 κάτοικοι, άλλο 65 εκατομμύρια βέβαια, κάτοικοι σε μία χώρα. Αναλογικά βέβαια τα βλέπουμε αυτά. Έχουμε ξεκινήσει τις ενισχυτικές δόσεις εμείς από το Σεπτέμβριο και σε αυτές ευελπιστούμε και κυρίως γιατί πάμε πάρα πολύ καλά στον εμβολιασμό των παιδιών. Τα παιδιά βέβαια εμβολιάστηκαν πρώτη δόση το Σεπτέμβριο. Μετά από 8 εβδομάδες θα πάρουν τη δεύτερη δόση. Οπότε περιμένεις γύρω στα τέλη Νοέμβρη ή γύρω στα Χριστούγεννα να δεις μια καλύτερη άμυνα του οργανισμού. Ωστόσο όμως, τις τελευταίες 2 εβδομάδες είναι τραγική η αύξηση των λοιμόξεων, των ιογενών λοιμόξεων. Γρήπη, αδενοή, γαστρεντερίτιδες σε παιδιά. Αυτά που δεν είχαμε ειδικά πέρυσι, κυρία Σονίδου. Ακριβώς. Ακριβώς. Βλέπω τουλάχιστον 7-8 παιδιά κάθε μέρα με ιό. Παιδιά που πάνε σε νηπιαγωγείο, σε παιδικούς σταθμούς και πάνε σπίτι, διασπείρουν τις ιογενείς λοιμώξεις και γίνεται χαμός. Πέρσι με τις μάσκες, με τα μέτρα, με το πλύσιμο των χεριών δεν τα είχαμε. Αυτά τα είχαμε ξεχάσει λίγο. Γι' αυτό γίνεται μια απέλπιδα προσπάθεια να κάνουμε ταυτόχρονα και το εμβόλιο της γρήπης και του κορονοϊού ή στη χειρότερη περίπτωση με απόσταση μιας εβδομάδας μεταξύ τους. Δεν περιμένουμε 6 μήνες αν κάποιος έχει νοσήσει, μόνο 28 μέρες για να τον εμβολιάσουμε. Και όπως είπε η κυρία Ψαλτοπούλου, έχεις όποιο εμβόλιο και να κάνεις είναι καλό. Καινούριες κατευθυντήρες. Εγώ, παραδείγματος χάρη, που έκανα το AstraZeneca και όσοι κάναμε τις δύο δόσεις, πλέον οι booster ενισχυτικές δόσεις είναι όλες με mRNA εμβόλια. Σε αυτή τη φάση, μόνο Pfizer, συντόμως και Moderna. Πολύ σπάνια θα ξανακάνουμε AstraZeneca, αν αυτό σημαίνει ότι κάποιος έχει κάποιο πρόβλημα, είχε μια σοβαρή αλλεργική αντίδραση στα mRNA εμβόλια και ενδείκνεται να κάνει τις AstraZeneca. Έχουν αλλάξει λοιπόν οι κατευθυντήριες οδηγίες. Βέβαια, οφείλω να σας πω, ναι, συγγνώμη να πω και αυτό, παρακαλώ, ότι βεβαίως, δεν είχαμε κάνει τόσους εμβολιασμούς. Το NHS έδωσε κάποια στοιχεία, τα διάβαζα χτες το βράδυ στο BMJ. Θα είχαμε πάνω από 50.000 επιπλέον θανάτους και τα θετικά κρούσματα στους ανθρώπους που δεν έχουν εμβολιαστεί είναι κατά 70 με 75% περισσότερα, συχνότερα.
Εσείς τι ποσοστά εμβολιασμού έχετε στην Αγγλία, κύριε Σονίδου? Έχουν αλλάξει λίγο τα ποσοστά, υπό την έννοια ότι τώρα λαμβάνουμε υπόψη τα άτομα από 12 ετών και άνω που έχουν εμβολιαστεί. Mm-hmm. Οπότε την πρώτη δόση μαζί με τα παιδιά πλέον είναι στο 86,3%, τη δεύτερη δόση 79,1%. Μάλιστα. Και αν έχω το χρόνο, συγγνώμη, χωρίς να κάνω. Παρακαλώ, παρακαλώ, ελάτε. Κάτι. Μου λένε πολλοί άνθρωποι, μα κάνατε εμβόλια, γιατί κολλάτε? Δεν είπε κανείς ότι αν έχεις κάνει ένα εμβόλιο είναι αδύνατον να ξανανοσήσεις, mm-hmm. αλλά αυτοί που νοσούν το περνάνε πολύ. Ούτε στα νοσοκομεία φτάνουν, ούτε στις ενταστικές, ούτε διασωληνώνονται. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι μεγάλη προστασία. Χρόνο... Mm-hmm. Βέβαια. Γιατί κάνουμε κάθε χρόνο διαφορετικό εμβόλιο γρίπης? Γιατί αλλάζουν τα στελέχη και μιλάμε για ένα ιό πολύ πιο επιθετικό από αυτό της γρίπης. Γιατί κάνουμε επαναληπτικές δόσεις σε υπατήτηδα Β, σε MMR? Γιατί κάποια στιγμή, όπως πολύ σωστά είπε η κυρία Ψαλτοπούλου, πέφτουν τα επίπεδα mm-hmm. νοσίας. Δεν χρειάζεται να κάνουμε όλη εξέταση αίματος, αλλά χρειαζόμαστε ενίσχυση στον οργανισμό μας, στην άμυνά μας, mm-hmm. για να είμαστε καλύτερα προστατευμένοι. Και νομίζω ότι μας δώσατε όλη την εικόνα, κυρία Σονίδου. Εμένα αυτό που με ανησυχεί. Και να πάω λίγο στην κυρία Ψαλτοπούλου πάλι, είναι ότι βλέπουμε και άλλες χώρες, κυρία Ψαλτοπούλου, στην Ευρώπη που έχουν πρόβλημα. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έκρουσε το καμπανάκι χθες και είπε ότι μιλάμε για αύξηση 7% στην Ευρώπη. Και η ανησυχία και το ερώτημα είναι αυτό. Εάν μέσα στο επόμενο διάστημα, κυρία Ψαλτοπούλου, έχουμε και κάποια άλλη μετάλλαξη, και διάβαζα ότι μπορεί να υπάρχει και μετάλλαξη ομιγέννητο συνδυαστική, που να πιάνει και το θέμα της μεταδοτικότητας και το θέμα της ανοσίας. Τι γίνεται από εκεί που λέγαμε ότι ξεμπερδεύουμε, φαίνεται ότι υπάρχει δρόμος ακόμη μπροστά. Έχετε δίκιο περιγράφοντας αυτή την κατάσταση. Να πω λίγο παραπάνω για τη χώρα μας, ότι δυστυχώς έχουμε πιο γερασμένο πληθυσμό συγκριτικά με τον πληθυσμό του Βελγίου mm-hmm. και της Μεγάλης Βρετανίας. Και επίσης υστερούμαστε, ειδικά στους ηλικιωμένους, ότι έχουμε ένα στους 4, στους 5 ηλικιωμένους ανεμβολίαστους. Δηλαδή τους ανθρώπους τους οποίους τελικά πιστεύεις, βλέπεις ότι θα νοσήσουν βαρύτερα. Υπάρχει μεγαλύτερος κίνδυνος. Επομένως, mm-hmm. αυτή η εικόνα, και γι' αυτό είναι δύσκολη σύγκριση μεταξύ χωρών, η εικόνα να έχουμε περισσότερους μεγάλους ανθρώπους που ταυτοχρόνως να είναι και ανεμβολίαστοι, μας δείχνει ότι έχουμε δυστυχώς περισσότερους ανθρώπους που κινδυνεύουν. Mm-hmm. Όσον αφορά την αύξηση και αυτό που είπε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, την αύξηση γενικά στην Ευρώπη, δυστυχώς ο χειμώνας είναι μπροστά μας. Χρειαζόμαστε και τον εμβολιασμό και τη μάσκα, υποχρεωτική μάσκα, δεν έχει φύγει αυτό ποτέ, και την αποφυγή του συνωστισμού, έτσι ώστε να κάνουμε τον κορονοϊό μία πάθηση, η οποία mm-hmm. σπάνια να πεθαίνει τη νόση από κορονοϊό. Μία πότε θα γίνει αυτό, κυρία Ψαλτοπούλου, είναι το ζητούμενο? Αν υπάρχουν πολύ καλά ποσοστά εμβολιασμού, ο Dr. Fauci, όχι εγώ, είπε για τον Απρίλιο του 2022, και με το δεδομένο να μην υπάρξει άλλη μετάλλαξη που, όπως πολύ σοβαρά επισημάνεται. Μακάρι. Θέλω πριν κλείσουμε να δούμε κάτι, για να δείτε από χώρα σε χώρα τις διαφορές. Ο κύριος Κρουστάλης πριν από ένα χρόνο νόσησε. Και όπως βλέπω, κύριε Κρουστάλη, δουλεύατε κανονικά, βάζατε οξυγόνο όταν χάνατε την αναπνοή σας, εξετάζατε κανονικά ασθενείς, ενώ η σύζυγός σας νόσησε 2 φορές. Απορία πρώτη. Γιατί εξακολουθήσατε να δουλεύετε ενώ είχατε νοσήσει? Δεν υπήρχε κάποιος άλλος να με αντικαταστήσει. Είχα συναδέλφους οι οποίοι νοσηλεύονταν σε χειρότερη κατάσταση και άλλους οι οποίοι ήταν ήδη διασωληνωμένοι. Και είχα και συναδέλφους οι οποίοι δεν είναι πια εν ζωή. Δεν είχαμε τη δυνατότητα να κάνουμε κάτι άλλο. Απίστευτο είναι αυτό. Απίστευτο. Εντάξει, δεν μας υποχρεώνει κανένας. Ναι, η τραγική περίοδος του Βελγίου, σωστά. Ναι, δεν μας υποχρέωσε κανένας. Απλά από τη στιγμή που η κλινική είχε μεταλλαχθεί σε μια κλινική αυστηρός COVID και από τη στιγμή που δεν υπήρχε η περίπτωση να μεταδώσουμε παραπέρα τον ιό, θεώρησα ότι από τη στιγμή που είχα τη δυνατότητα να το κάνω, ότι έπρεπε να το κάνω. Συνεπώς, από τη μία οξυγόνο για εσάς όταν δυσκολευόσασταν και από την άλλη οξυγόνο και όποια άλλη παροχή βοήθειας για τους νοσηλευόμενους που είχατε στο νοσοκομείο. Εντάξει, σε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης υπάρχουν ορισμένες αποφάσεις, τις οποίες καλούμαστε να τις πάρουμε με βάση το κοινό καλό. Το κοινό καλό, έχετε δίκιο. Ναι. Να ρωτήσω και κάτι. Ακόμη, η σύζυγό σας νόσησε 2 φορές. Είχε προλάβει να εμβολιαστεί ή όχι? Όχι. Όχι. Δεν νόσησε μόνο η σύζυγος. Νοσήσαμε όλοι 2 φορές. Και νοσήσαμε όλοι 2 φορές. Και όλοι, έχετε και παιδάκια?
Όλη η οικογένεια, ναι, και οι τρεις και μάλιστα το Μάιο οι τέσσερις, γιατί η μεγάλη μου η κόρη είναι φοιτήτρια στην Οδοντιατρική Αθηνών. Το Μάιο η σύζυγος νοσηλευόταν στο νοσοκομείο εδώ στην Παστών και η μεγάλη μου η κόρη, η οποία είχε έρθει να μας δει το Πάσχα, νοσηλευόταν στο Σωτηρία. Απίστευτο. Απίστευτο. Χωρισμένη οικογένεια, κυρία Σονίδου, ένας εδώ, ένας στις Βρυξέλλες, να νοσούν και οι δύο, να μην μπορούν να συναντηθούν, να μην μπορούν να ειδωθούν και να μην ξέρουν και πώς θα πάει όλο αυτό. Δύσκολο πολύ. Ένα τελευταίο. Ψυχραιμία. Το παν είναι η ψυχραιμία. Η ψυχραιμία, έχετε δίκιο. Ένα τελευταίο. Το διάστημα, γιατί μας ρωτούν και πολλοί τηλεθεατές, πόσες φορές μπορεί να κολλήσει ο κορονοϊό. Μας έλεγε ένας φίλος χθες με μήνυμα ότι κόλλησε τρεις φορές. Και γιατί μπορεί να κολλήσει κάποιος τόσο πολύ, είναι κάποιος που το περνά ελαφρά, πώς εξηγείτε? Όχι, κοιτάξτε να δείτε. Η έκφραση της νόσου με το να κολλήσει κάποιος την νόσο δεν έχουν καμία σχέση. Ναι. Έτσι. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Από εκεί και πέρα, όπως σε όλες τις μεταδιδόμενες νόσους, είναι η ανοσολογική απάντηση του οργανισμού, η οποία θα σε σχέση βέβαια και με τις παραλλαγές, παύλα μεταλλάκτης της νόσου, η οποία θα καθορίσει πόσες φορές ένας άνθρωπος δύναται να κολλήσει. Ο κάθε άνθρωπος λοιπόν είναι μοναδικός και η έκφραση της νόσου σε κάθε άνθρωπο είναι μοναδική. Οι μεταλλάξεις ήδη υπάρχουν, οι πρώτες σύμφωνα με τα διεθνή papers είχαν ήδη ανακαλυφθεί από τον Φεβρουάριο του 2020. Μάλιστα. Όταν δηλαδή ο υπόλοιπος κόσμος είχε αρχίσει να μαθαίνει την νόσο, η νόσος είχε ήδη αλλάξει. Μάλιστα. Και αυτός είναι ο λόγος που ακόμα και σε εισαγωγικά οι ποιότερες λοιμώδεις νόσους όπως η γρήπη μπορούμε να νοσούμε κάθε χρόνο ή και δύο φορές στον Μάλιστα. ίδιο χρόνο αν δεν είμαστε εμβολιασμένοι. Σας ευχαριστώ θερμά. Κύριε Μπουλμπασάκο, καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Κυρία Ψαλτοπούλου και σε εσάς. Καλημέρα στην Αγγλία και στην κυρία. Και στους Έλληνες διασποράς. Έτσι όπως το λέτε. Τώρα, ώρα ήταν να γνωριζόσασταν και όλοι μαζί μεταξύ σας να φαίνεται. Και την κυρία Ψαλτοπούλου γνωρίζουμε. Ορίστε. Έφυσε γεύμα με τον σύζυγό του στο σύλλογο. Να τα. Ήταν σαν να το είχαμε. Να είμαστε καλά, να ανταμώνουμε. Κανονίσει. Ευχαριστούμε. Και τον κύριο Κρουστάλη. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.